Η αγάπη τους για την μουσική που αγγίζει τα όρια του πάθους και η μουσική τους κατάρτιση που αγγίζει τα όρια του επαγγελματισμού οδηγούν σε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα που μαγεύει. Τα παιδιά μέλη της ιστορικής και διάσημης Φιλαρμονικής Λεχενών είναι η καρδιά της, η ψυχή της, η ιστορία της και η συνέχειά της. Η Φιλαρμονική Λεχενών εντυπωσιάζει παντού με την παρουσία της και συμμετέχει σε εκδηλώσεις σε πολλά μέρη της Ελλάδας, με εμφανίσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Μεσολόγγι, την Κόνιτσα, στην Κεφαλονιά και σε πολλά άλλα μέρη. Σύντομα θα έρθει και η στιγμή για να εμφανιστεί και εκτός Ελλάδος. Τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιεί συναυλίες στη μνήμη του πρόωρα χαμένου μέλους της, Χαράλαμπου Μέτσου. Συναυλίες που συγκινούν το πολυπληθές ακροατήριο αλλά και το μαγνητίζουν. Κυρίως νεαρές ηλικίας, παιδιά, τα οποία πραγματικά είναι θελοντές, καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια, μεγάλο κόπο εδώ πέρα. Είναι κάθε μέρα μέσα στην αίθουσα της Φιλαρμονικής και σπουδάζουν μουσική. Οι πρόβες είναι καθημερινές. Οι πρόβες είναι καθημερινές και είναι περίπου 3 ώρες. Απαιτεί αγάπη. Απαιτεί αγάπη, πολύ σωστά. Απαιτεί αγάπη, θυσίες βεβαίως, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά ανταμείβονται με το χειροκρότημα του κόσμου και την αγάπη του κόσμου που τη λαμβάνουμε σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή αυτό είναι και το κέρδος του μέλους της Φιλαρμονικής, έτσι. Σίγουρα. Γι' αυτό και διατηρούνται αυτοί οι σύλλογοι, αυτά τα σωματεία για πολλά πολλά χρόνια. Άλλωστε βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σύλλογο, σε μια ιστορική φιλαρμονική, η οποία έχει έτος ίδρυσης το 1932. Η φιλαρμονική μας δεν είναι δημοτική. Είναι σε προσωπικό επίπεδο, είναι δηλαδή όλων των δημοτών των Λεχενών από το 32 έως και σήμερα. Πραγματικά και τα παιδιά μας δεν πληρώνονται, πληρώνουν πολλές φορές. Έτσι. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τους δημότες και τους συνδημότες μας για την οικονομική υποστήριξη, γιατί αν υφίσταται σήμερα η Φιλαρμονική και όλα αυτά τα έτη, είναι από το στέρημά τους, δίνοντας κάποια χρήματα σε εμάς, και πιάνουν τόπο τα χρήματα από ό,τι και εσείς διαπιστώσατε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους δημότες μας για την οικονομική υποστήριξη και την ηθική. Η Φιλαρμονική Λεχενών ιδρύθηκε το 1932 με ιδρυτή έναν Γορτίνιο στην καταγωγή που παντρεύτηκε στα Λεχενά και έζησε εκεί όλα τα χρόνια. Ήταν ο έμπορος Γιώργος Κατσούφης, ο οποίος είχε τέτοιο πάθος για τον σύλλογο, αφού όπως λέγεται υποχρέωνε όλους τους προμηθευτές του να πληρώνουν συνδρομή για τη Φιλαρμονική, αφαιρώντας χρήματα από τις παραγγελίες που έκανε. Ο Γιώργος Κατσούφης πέθανε σε βαθιά γεράματα, αφού το δημιούργημά του, η Φιλαρμονική Λεχενών, είχε διανύσει μια πορεία 50 και πλέον χρόνων. Από τότε η Φιλαρμονική είναι συνυφασμένη με την καθημερινότητα των ανθρώπων, με όλες τις εθνικές γιορτές, με τις επετείους, με πάρα πολλές λιτανίες. Αλλά όμως όχι μόνο αυτό, η Φιλαρμονική δεν είναι μόνο για αυτά, είναι και για συναυλίες. Και όπως βλέπετε εδώ, η δική μας Φιλαρμονική έχει φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Εμείς λέμε απλά πολύ καλό επίπεδο, άλλοι μας λένε ότι είμαστε από τις καλύτερες φιλαρμονικές που υπάρχουν και αυτό το είδαμε και σε πολλά φεστιβάλ στα οποία έχουμε συμμετάσχει, όπου εκεί πήραμε τις καλύτερες κριτικές και μάλιστα με φιλαρμονικές άλλων μεγάλων πόλεων, όπως ας πούμε της Λάρισσας, των Ιωαννίνων, και είμαστε συγκρίσιμοι με αυτούς. Εδώ υπενθυμίζω ότι η Φιλαρμονική δεν είναι δημοτική, δηλαδή δεν έχει επιχορήγηση από το Δήμο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή τα μέλη, οι πολίτες, το συμβούλιο αν θέλετε, πληρώνουν το μαέστρο και σχεδόν όλα τα έξοδα τα οποία υπάρχουν στη Φιλαρμονική, και ευτυχώς που υπάρχουν οι εθελοντές χορηγοί, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να υπάρξουμε. Το έφελος που έχει ένα παιδί είναι καταρχήν ότι μαθαίνει μουσική. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι ένα σχολείο. Είναι έτσι. Σχολείο Φιλαρμονική. Δηλαδή, κοιτάξτε, τα παιδιά που έρχονται εδώ δεν πληρώνουν. Είναι δωρεάν τα μαθήματα αυτά. Και όσοι έχουν πάει σε οδείο, ξέρουν πόσο στοιχίζουν να πας να κάνεις μαθήματα σε οδείο.
Το πρώτο πράγμα λοιπόν που κερδίζουν είναι η μουσική. Φυτώριο λοιπόν η φιλαρμονική. Έτσι. Η φιλαρμονική λειτουργεί ως φυτώριο. Άλλωστε, αν δεν έχει φυτώριο, δεν μπορεί να προχωρήσει. Μάλιστα, τον τελευταίο χρόνο έχουν βγει πάνω από 10 παιδιά καινούρια. Και σε ταξιέπινη όλο το δελτίο. Και σε συνδυασμό. Δηλαδή, καταφέρετε και βρίσκετε ανθρώπους. Εδώ, εδώ γίνεται μια τεράστια δουλειά από, τα παιδιά, από τα παιδιά και από τον μαέστρο. Ιστορία. Τα παιδιά έχουν πάρα πολύ μεγάλη ένταση σε αυτό που κάνουν. Ο δε μαέστρος έχει κάνει τη φιλαρμονική σπίτι του. Η φιλαρμονική Λεχενών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ζωή των Λεχενιτών και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, αφού τους συνοδεύει σε όλες τις κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αποτελεί ακόμα και τον προθάλαμο για την επαγγελματική καταξίωση πολλών από τους μουσικούς της, αφού τα τελευταία χρόνια αρκετοί από αυτούς έχουν αποκατασταθεί επαγγελματικά σε μπάντες του στρατού, των σωμάτων ασφαλείας ή διαφόρων μεγάλων πόλεων. Αυτή τη στιγμή τη Φιλαρμονική Λεχενών απαρτίζουν 40 καταρτισμένοι μουσικοί και περίπου 30 μαθητές, που αναμένεται στο προσεχές μέλλον να ενταχθούν και αυτοί στη δύναμή της. Τι όργανο παίζεις εσύ? Τρομπέτα. Σου αρέσει? Ναι. Πώς ξεκίνησες και τη φιλαρμονική? Σου είπε κάποιος, ο πατέρας σου, οι φίλοι σου? Όχι, έβλεπα στη τηλεόραση συνέχεια μουσική και λέω να δοκιμάσω, να δω πώς είναι. Και? Άρχισα. Σου αρέσει. Τι θα έλεγες έτσι στους φίλους έξω, τι λες? Τους λέω να ξεκινήσουν, αλλά μερικά παιδιά το σκέφτονται και άλλα μου λένε όχι. Πάντως σου αρέσει? Ναι. Τι όργανο παίζεις? Τρομπέτα. Ωραία, δύσκολο ή εύκολο? Εύκολο είναι. Δεν μου λέτε στο σπίτι, κάνετε πρόβες? Κάποιες φορές. Και τι γίνεται στο σπίτι? Χαμός. Ναι, είμαι μέρος της φιλαρμονικής για 6 χρόνια. Εδώ και 6 χρόνια. Είμαστε αδέρφια. Και είμαστε, ναι, και τρεις στη φιλαρμονική και έχουμε άλλον ένα αδερφό που ήταν και αυτό στη φιλαρμονική, αλλά αυτή τη στιγμή σπουδάζει. Παίζω τρομπόνι. Ναι. Η επιλογή έγινε τυχαία? Ναι. Παίζω παλιά εμφώνιο. Αλλά δεν είχα πολλές προοπτικές με αυτό και πήγα σε ένα δάσκαλο και μου είπε καλύτερα να αρχίσω τρομπόνι. Νικία, είμαι 17. Yeah. Παίζω τρομπέτα. Εδώ και 8 χρόνια περίπου, στη φιλαρμονική. Είναι δύσκολο, δεν πρέπει να... Δεν είναι δεδομένο ότι μπορεί κάποιος εύκολα να παίξει ένα πνευστό. Εγώ άρχισα το 2013. Είμαι από τα παιδιά που βγήκα γρήγορα στην μπάντα, γιατί τη μουσική πρέπει να την αγαπάς και πρέπει να θυσιάζεις κάποια πράγματα για να προχωρήσεις. Την αγαπάω τη μουσική, θα συνεχίσω και σε οδείο, γιατί η μουσική με βοήθησε να συνεχίσω και μπορώ να το δω και επαγγελματικά αυτό.